περάσει πολλοί καθηγητές και κληρικοί και έχουμε ασχοληθεί με πάρα πολλά θέματα. Μάλιστα, την προηγούμενη Κυριακή είχαμε και ένα θέμα που άπτεται του γένους, όπως είπε ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο πατήρ Μακάριος, που άπτεται και του γένους και της παραδόσεως. Έχουμε ασχοληθεί με λειτουργικά θέματα και θα μπορούσαμε να πούμε και με επίκαιρα θέματα και εθνικά, όπως η μάχη της Κρήτης, το περιστατικό του θαύματος στον Άγιο Μινά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πρωτότυπο, κατά την προσωπική μου άποψη, θέμα. Με το Κύριο όνομά μας. Μένα με λένε Ιωάννη, εσάς δεν ξέρω πώς σας λένε, απευθύνομαι σε όλους σας. Θα θέλαμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή να ασχοληθούμε με αυτό το πρωτότυπο θέμα και ειδικότερα, πότε δίδεται το όνομα, από ποιους δίδεται, πώς επιλέγεται και το σημαντικότερο, τι σημαίνει το όνομά μας. Κοντά μας και πάλι σήμερα, δεν ξέρω πώς το έχει καθιερώσει φίλες και φίλοι ο κύριος Μπουρνέλης και μας έρχεται μία φορά το μήνα. Κύριε Μπουρνέλη, καλώς ορίσατε, Χριστός Ανέστη. Δεν χρειάζεστε ιδιαίτερη παρουσίαση. Είστε διδάκτορ της θεολογίας και τα υπόλοιπα τα γνωρίζει ο κόσμος και για το έργο σας και για τους τίτλους τους πανεπιστημιακούς αλλά και τις θέσεις τις οποίες κατέχετε. Οπότε μπαίνουμε απευθείας στο θέμα μας, αλλά να ξαναγυρίσω σε αυτό που είπα. Γιατί έχετε θεσπίσει έτσι μια φορά το μήνα? Νομίζω ότι η παρουσία... Καλά, ξέρω ότι έχετε πάρα πολλές ασχολίες, αλλά εσείς δεν χρειάζεστε ιδιαίτερη προετοιμασία για να έρθετε εδώ να αναπτύξουμε ένα θέμα. Νομίζω ότι η παρουσία αυτή είναι όπως το άλλας. Και κατά κάποιο τρόπο, με την εφάπαξη του μηνός παρουσία μου, ανανεώνομαι το ραντεβού μας, συσφίγγομαι τους δεσμούς με τους φίλους και φίλες τηλεθεατές και δημιουργούμε και ένα ενδιαφέρον και μία, κατά κάποιο τρόπο, αγωνία για την προσεχή μας εμφάνιση. Μάλιστα. Όταν λοιπόν επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά, μου είπατε ότι θέλετε να ασχοληθούμε σήμερα στην εκπομπή αυτή με το βαπτιστικό μας όνομα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, ποιο ήταν το ερέθισμα που σας δόθηκε για να ασχοληθείτε με αυτό το πρωτότυπο, όπως είπα και προηγουμένως, θέμα? Ναι, είναι η αλήθεια ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ξεκινούν να κάνουν κάτι έχοντας κάποιες φιλοδοξίες κατά νου ή αποβλέποντας κάπου. Το ερέθισμα δόθηκε, κύριε Δαμαρλάκη, το 1984, όταν υπηρετούσε σε ένα επαρχιακό σχολείο της Κρήτης, σε ένα λύκειο, και εκεί τα παιδιά ερώτησαν τι σημαίνουν το όνομα, τα ονόματα τα οποία έφεραν. Βέβαια, πρέπει να ομολογήσω ότι την εποχή εκείνη δεν εγνώριζα σχεδόν καθόλου τη σημασία των ονομάτων. Εγνώριζα ελάχιστα. Έτσι λοιπόν, απάντησα στα παιδιά, ανάλογα με τα ονόματα που έφεραν, όσα από αυτά ήξερα. Τότε, οι μαθητές και οι μαθήτριες φάνηκαν να δυσανασχετούν, διότι ενόμισαν εκείνοι ότι σε ορισμένους μαθητές και μαθήτριες λέγω και σε ορισμένους δεν λέγω. Ενώ η πραγματικότητα ήταν ότι δεν εγνώριζα τα ονόματα τα οποία έφεραν τα παιδιά. Έτσι τους υπεσχέθη ότι θα καταβάλω προσπάθεια να γνωρίσω τη σημασία των ονομάτων και να μεταφέρω σε αυτά τα παιδιά αυτήν ακριβώς τη σημασία. Στη συνέχεια βέβαια, αφού ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή, διαπίστωσα ότι είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, άποψη την οποία και σήμερα πάλι επαναλαμβάνω, διότι δεν υπάρχει ένα ετυμολογικό λεξικό των κυρίων και βαπτιστικών ονομάτων και είναι ένα τεράστιο κενό στο χώρο αυτό. Έτσι, όλα τα ονόματα που από το 1984 μέχρι σήμερα έχω βρει είναι από προσπάθειες και από μελέτες και από την ενασχόλησή μου στα γράμματα. Δηλαδή δεν είναι από κάποιο βιβλίο, και θέλω να το τονίσω εξ αρχής, να μην νομίζουν όσοι και όσες μας παρακολουθούν ότι υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο μπορεί κανείς να διαβάσει τα ονόματα
και στη συνέχεια να τα μάθει και να τα παρουσιάσει. Και με αυτήν την προοπτική ξεκίνησα και συνέλεξα από το 84 μέχρι σήμερα τα ονόματα τα οποία βρήκα και τα οποία εξεδόθησαν προσφάτως σε ένα μικρό βιβλιαράκι. Είναι αυτό που έχετε μπροστά σας? Ναι. Είναι αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο βεβαίως δεν και έχω το οποίο εγώ. Τίτλο φορείται «Ο ναι. μεγάλος άγνωστος, το κύριο όνομά μας», το οποίο ο τίτλος αυτός μπήκε στο βιβλιαράκι αυτό, διότι ενώ φέρομαι όλοι μας το όνομα, δεν γνωρίζουμε τη σημασία του. Είναι ένας μεγάλος, γνωστός, άγνωστος. Μάλιστα. Κύριε Μπρουνέλη, το όνομα, ο θεσμός της ονοματοδοσίας, είναι τωρινή υπόθεση ή παλαιά? Και επειδή είπατε προηγουμένως για έρευνα, μιλήσατε ότι δεν είχατε κάποιο βιβλίο στα χέρια σας να το πάρετε. Μέχρι πού δηλαδή μπορεί να φτάσει κανείς ερευνώντας πάνω σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, ο θεσμός της ονοματοδοσίας αλλά και η ίδια ονοματοδοσία άρχεται από τότε που έχουμε την εμφάνιση του ανθρώπου στον πλανήτη αυτό. Δηλαδή, για να γίνω πιο αναλυτικός, από τον Παράδεισο, από τότε που έχουμε τον Αδάμ και την Εύα. Ο Αδάμ φέρει όνομα, η Εύα φέρει όνομα και στη συνέχεια ο πρωτόπολας του Αδάμ ονοματίζει τα θηρία, τα πετεινά, τα πουλιά, τα οποία υπάρχουν, τα δέντρα, τα οποία υπάρχουν μέσα στον Παράδεισο. Έτσι, ο θεσμός της ονοματοδοσίας είναι πάρα πολύ παλαιός. Και για να εξηγήσουμε τα πρώτα δύο ονόματα, το όνομα του Αδάμ έχει πάνω από 10 σημασίες, ερμηνευόμενο δηλαδή. Μία σημασία η οποία είναι πιο κύρια, είναι από τη λέξη προέρχεται το όνομα Αδάμ, Αντχάμαχ, το οποίο σημαίνει γήινος, χωματένιος. Αδάμ λοιπόν σημαίνει χωματένιος. Υπάρχει όμως και μια άλλη επίσης σημαντική ονομασία, την οποία μας παρουσιάζει ο Δαμασκηνός του Δήτης, πατέρας της Εκκλησίας, που λέει ότι το όνομα Αδάμ ερμηνεύεται γράμμα-γράμμα, δηλαδή το Α σημαίνει Ανατολή, το Δύση, το Δέλτα σημαίνει Δύση, το Α επίσης σημαίνει Άρκτος που σημαίνει Βοράς και το Μ σημαίνει Μεσημβρία που σημαίνει Νότος. Έτσι, το όνομα του πρώτου ανθρώπου δείχνει ακριβώς αυτό που του είπε ο Θεός και κατακυριεύσεται επί της γης. Δηλαδή να εξουσιάζει και να είναι ο βασιλεύς της κτίσεως, διότι Ανατολή, Δύση, Βοράς, Νότος είναι ένα όνομα που δείχνει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντας και που δείχνει αυτή ακριβώς την προοπτική του πρώτου ανθρώπου, του πρώτου πλάστου. Μάλιστα. Το όνομα όσον αφορά δε το όνομα της Εύας, που σημαίνει ζωή, δόθηκε το όνομα αυτό γιατί η γυναίκα, όπως γνωρίζουμε, είναι η μητέρα της ζωής, είναι μαζί με τον Θεό και τον άνδρα, αυτή που φέρει τη νέα ζωή στον κόσμο. Και επειδή όλοι προερχόμεθα από τους πρωτοπλάστους, τον Αδάμ και την Εύα, γι' αυτό δόθηκε και το όνομα αυτό Εύα, που σημαίνει ζωή, ο φορέας της ζωής, αυτή που φέρει και κυοφορεί τη ζωή στην ανθρωπότητα. Μάλιστα. Κύριε Μπρουνέλη, ο Θεός έχει όνομα? Σαφώς ο Θεός έχει όχι μόνο ένα όνομα, αλλά πολλά ονόματα. Και εδώ τώρα είναι μία πλάνη την οποία υποστηρίζουν οι Ιεχωβάδες, διότι οι Ιεχωβάδες υποστηρίζουν για ένα όνομα του Θεού, όπως ξέρετε τον Ιεχωβά, ενώ ο Θεός έχει χιλιάδες ονόματα. Αλλά δεν είναι το Ιεχωβά το όνομα του Θεού. Το κύριο όνομα του Θεού, ας με επιτραπεί αυτή η έκφραση, είναι το ΟΟΝ ΟΜΕΓΑ, είναι η μετοχή του ρήματος ΙΜΗ, που σημαίνει ο υπάρχον, αυτός που υπήρχε χθες, αυτός που υπάρχει σήμερα, αυτός που θα υπάρχει αύριο. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το όνομα του Θεού, το κύριο όνομα του. Και αυτό είναι το όνομα που ο ίδιος ο Θεός απεκάλυψε στο Μωυσή, όταν ερώτησε ο Μωυσής και ζήτησε από τον Θεό να του αποκαλύψει το όνομα του. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός επίσης υπογραμμίζει ότι αυτό είναι το όνομα του Θεού, το πρώτο και κύριο, και μετά ο Θεός έχει διάφορα άλλα ονόματα. Και για να καταλάβουν οι φίλοι και οι φίλες τηλεθεατές για την ποικιλία και την πολλαπλότητα των ονομάτων, θα πρέπει να πω το εξής, ότι ο Θεόδωρος Δούκα ο Λάσκαρης, ο οποίος ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντινού κράτους τον 10ο αιώνα, αυτός έχει γράψει ένα έργο το οποίο επιγράφεται περί Θεονημίας.
και έχει μαζέψει πάρα πολλά ονόματα, μόνο ονόματα του Θεού, τα οποία είναι γύρω στις 10 σελίδες, και ο ίδιος λέει ότι θα βρούμε εκατοντάδες και χιλιάδες και μεριάδες ονόματα τα οποία να απευθύνονται εις τον Θεό. Θέλω λοιπόν να πω συμπερασματικά ότι ο Θεός έχει πολλά ονόματα. Το πιο κύριο όνομα του Θεού είναι το ΟΟΝ, το οποίο ο ίδιος αποκαλύπτει στο Μωυσή και υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και στη συνέχεια βέβαια να πω ότι και η Παναγία μας έχει πάρα πολλά ονόματα, τα οποία έδωσαν οι άνθρωποι που την αγαπούν και τη σέβονται στο διάβα της ιστορικής μας πορείας. Και τα ονόματα αυτά δεν είναι ένα και δύο. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος έχει δημοσίευμα στην εγκυκλοπαίδεια, στην Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, και αριθμεί γύρω στα 650. Αλλά το άρθρο αυτό είναι παλαιό. Αν βάλουμε και από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα, εγώ νομίζω ότι τα ονόματα είναι διπλάσια ή τριπλάσια των όσων αναφέρονται. Μάλιστα. Αυτά για τους Ιαχωβάδες περισσότερο. Βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Μπρουνέλη, θέλω να μου πείτε, εφόσον ερευνήσατε το θέμα, πότε π.Χ. δίδονταν το όνομα, από ποιους δίδονταν και με ποια κριτήρια δίδονταν το όνομα. Π.Χ. εις τους Ιουδαίους, παραδείγματος χάρη, το όνομα διδόταν την πρώτη ημέρα της γεννήσεως. Δηλαδή, μόλις είχαμε τη γέννηση του παιδιού, δίδαμε και το όνομά του. Αργότερα, που ο Θεός καλεί τον Αβραάμ και γίνεται η Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη, η συμφωνία δηλαδή του Αβραάμ με τον Θεό, του Θεού με τον Αβραάμ μάλλον, γίνεται μεταφορά της ονοματοδοσίας από την πρώτη ημέρα στην 8η ημέρα. Και υπάρχει και το σχετικό χωρίο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Οπότε, μεταφέρθηκε η ονοματοδοσία από την πρώτη στην 8η ημέρα και τα ονόματα στην Παλαιά Διαθήκη τα έδιδαν καταρχήν ο πατέρας, δηλαδή είχε τον πρώτο λόγο ο πατέρας, στη συνέχεια είχε δεύτερο λόγο η μητέρα, και μερικά ονόματα επίσης δίδονταν με αφορμή τις συνθήκες ζωής τις οποίες επικρατούσαν την περίοδο εκείνη. Παραδείγματος χάρη, να πω κάτι και κάποιο παράδειγμα για να γίνομαι αντιληπτή περισσότερο. Όταν ο Μωυσής διεσώθη το παιδάκι αυτό το οποίο το είχαν ρίξει στον ποταμό, του έδωσαν το όνομα Μωυσής, διότι σημαίνει στα εβραϊκά ο διασωθής εκ του ύδατος. Άρα υπήρχε μια συγκεκριμένη κατάσταση, υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, και επειδή το παιδάκι αυτό γλίτωσε και δεν πνίγηκε και δεν χάθηκε μέσα στο νερό, του έδωσαν το όνομα Μωυσής. Ένα άλλο παράδειγμα. Όταν ο Αδάμ και η Εύα συνήλθαν και στη συνέχεια η Εύα έτεκε τον πρώτο της υιόν Καΐν, το όνομα Καΐν σημαίνει απόκτημα, και ονόμασε η Εύα και ο Αδάμ το παιδί τους το πρώτο απόκτημα, διότι σημαίνει για αυτούς ότι ξανακέρδισαν την εμπιστοσύνη του Θεού, επειδή δηλαδή παρέβησαν το θέλημά του και ο Θεός τους έβγαλε έξω από τον παράδεισο. Στη συνέχεια το πρώτο παιδί δίδουν το όνομα Καΐν, που σημαίνει απόκτημα, για να δείξουν ότι ο Θεός δεν έπαψε να μας αγαπάει. Και επειδή μας έδωσε καρπό κοιλίας, εμείς θα δώσουμε το όνομα Καΐν, που σημαίνει απόκτημα. Ή όταν ο Καΐν εσκότωσε τον Άβελ, τον αδελφό του τον Άβελ, στη συνέχεια όταν γεννήθη ο επόμενος υιός του Αδάμ και της Εύας, ο Σιθ, τον ονόμασα Σιθ γιατί Σιθ σημαίνει αντικατάσταση. Δηλαδή ο Θεός μας έστειλε ένα άλλο παιδί στη θέση εκείνου το οποίο εφωνεύθη. Άρα έχουμε τον πατέρα να ονοματίζει, την μητέρα να ονοματίζει, τρίτος παράγων είναι οι συνθήκες ζωής, και ένας τέταρτος παράγων είναι όταν ο ίδιος ο Θεός θέλει να δώσει κάποιο όνομα στα πλάσματα τα οποία γεννιούνται. Και έχουμε το παράδειγμα του παιδιού του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Ο ίδιος ο Θεός επεμβαίνει και λέει το παιδί σου θα το βγάλεις Ιωάννη, διότι έχει να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανθρωπότητα. Άρα έχουμε 5 συνολικά παράγοντες. Λοιπόν, να περάσουμε στους αρχαίους Έλληνες. Μιλήσατε για τους Ιουδαίους προηγουμένως, σημείωσα εδώ,
Θέλω να δω αν οι αρχαίοι Έλληνες έχουν κοινά στοιχεία με τους Ιουδαίους. Και ποια είναι αυτά. Οι αρχαίοι Έλληνες μαζί με τους Ιουδαίους έχουν κοινό το στοιχείο της ημέρας ονοματοδοσίας. Δηλαδή, όπως οι Ιουδαίοι έδιναν στην 8η ημέρα το όνομα στο παιδί, έτσι οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν στα αγόρια την 9η ημέρα και στα κορίτσια έδιναν την 8η ημέρα. Αυτό μας το λέει ο Πλούταρχος σε σχετική μαρτυρία η οποία υπάρχει στα χειρόγραφα που σώζονται. Τώρα, όσον αφορά το ποιος δίδει το όνομα εις τους αρχαίους Έλληνες, ακολουθείται περίπου η ίδια τακτική. Δηλαδή, πρώτα δίδει ο πατέρας, μετά δίδει η μητέρα και εδώ έχουμε ένα καινούριο στοιχείο στους αρχαίους Έλληνες που δίδει το όνομα και ο παππούς ή η γιαγιά. Ενώ αυτό δεν το έχουμε εις τους Ιουδαίους. Έχουμε λοιπόν και μία θέση του παππού και της γιαγιάς όσον αφορά το θέμα της ονοματοδοσίας. Τώρα, τα κριτήρια που οι αρχαίοι Έλληνες επιλέγουν για να δώσουν το όνομα στα παιδιά τους είναι, καταρχήν δίνουν ονόματα του παππού και της γιαγιάς για να διασωθεί το όνομά τους. Το δεύτερο στοιχείο που δεν έχουν οι Ιουδαίοι είναι ότι δίδουν ονόματα από θεούς και ήρωες της εποχής τους. Γι' αυτό και έχουμε έτσι πολλά ονόματα που έρχονται μέχρι και σήμερα από την εποχή εκείνη, τα οποία αναφέρονται στους θεούς και στους ήρωες. Ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό για την αρχαία ελληνική παράδοση, είναι τούτο. Ότι δηλαδή διαλέγουν ονόματα με βάση τις αρετές, τις ιδιότητες, αλλά και με βάση τις σωματικές χάρες που έχει το παιδί ή έχουν άλλα παιδιά και θέλουν και το παιδί αυτό το οποίο παίρνει το όνομα να αποκτήσει στο μέλλον. Άρα έτσι επιλέγουν τα ονόματα με αφορμή αυτά τα κριτήρια τα οποία σας είπα, τα δίδουν στα παιδιά και θα πρέπει βέβαια να πούμε και να γίνει κατανοητό ότι τα ονόματα των δούλων δεν έχουν καμιά σχέση με τα ονόματα αυτά τα οποία λέμε τώρα. Οι δούλοι και οι δούλες παίρνουν ονόματα από το αφεντικά τους, από τους κυρίους τους, ονόματα τα οποία είναι εξευτελιστικά. Ή, ας το πούμε, τα πιο επικοί ονόματα που μπορούμε να πούμε είναι ανάλογα με το χρώμα που έχουν στο δέρμα τους ή ανάλογα με το χρώμα το δικό τους του προσώπου τους ή ανάλογα με το χρώμα των τριχών της κεφαλής τους. Άρα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι οι αρχαίοι Έλληνες επιλέγουν τα ονόματα για τους ελεύθερους πολίτες με βάση τις ιδιότητες, τις σωματικές χάρες, τις αρετές, ενώ για τους δούλους τα ονόματα είναι πάρα πολύ χαμηλού επίπεδου. Μάλιστα. Κύριε Μπρουνέλη, σήμερα, να περάσουμε και στο σήμερα, μιλήσαμε για τους Ιουδαίους, μιλήσαμε για τους αρχαίους Έλληνες, να περάσουμε και στο σήμερα. Θέλω να σας ρωτήσω πότε πρέπει να δείτε το όνομα, γιατί και σαν ιεροψάλτης βλέπω καμιά φορά να έρχονται μεγάλα παιδιά να τα βαφτίσουν, γιατί υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Βεβαίως η Εκκλησία μας έχει μιλήσει για όλους αυτούς τους λόγους, ακόμα και για ασθένειες, αλλά δυστυχώς τα κρατούν τα παιδιά πολύ μεγάλα και τα φέρνουν να τα βαφτίσουν. Και ακούμε λοιπόν μπέμπι, μπέμπα και άλλα πολλά που μπορούμε να θυμηθούμε. Κύριε Δαμαρλάκη, αυτό το οποίο θίξατε στην παρούσα ερώτηση είναι μια πραγματικότητα η οποία εμένα με θλίβει αρκετά. Διότι, όπως ήδη είπαμε, η ονοματοδοσία γίνεται την 8η ημέρα. Γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη από τους Ιουδαίους, γινόταν από τους αρχαίους Έλληνες και η Εκκλησία μας επίσης έχει ειδική ευχή και δίδει το όνομα. Η ευχή λέγεται «Ευχή εις το κατασφραγίσε βρέφος, λαμβάνω όνομα τη 8η ημέρα». Υπάρχει συγκεκριμένη ευχή στο ευχολόγιο της Εκκλησίας, η οποία δίδεται στις 8 ημέρες στο παιδί. Και εκείνη την ημέρα ή έστω λίγες μέρες αργότερα, αν δεν έχει ανανύψει αρκετά η λεχούσα γυναίκα, θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να καλούνται οι ιερείς να διαβάζουν την ευχή αυτή στο παιδί και ο πατέρας και η μητέρα να έχουν καταλήξει σε κάποιο όνομα το οποίο θα πούν στον ιερέα
προκειμένου όταν διαβάσει την ευχή να δώσει το όνομα στο παιδί. Το ίδιο συμβαίνει και όταν έρχεται το παιδί στις 40 ημέρες στην εκκλησία, πρέπει ο ιερέας να πει το όνομα του παιδιού και να το εκκλησιάσει. Οπότε, το μπέμπις, μπέμπα, είναι το λιγότερο απαράδεκτα. Αυτή την έκφραση μπορώ να χρησιμοποιήσω. Διότι, επαναλαμβάνω, η εκκλησία έχει όχι μόνο την 8η ημέρα ευχή, αλλά έχει και ευχή εις λεχό, που σημαίνει την πρώτη μέρα, την ημέρα της γεννήσεως. Αλλά επειδή μπορεί να πούν κάποιοι ότι, ξέρεις, δεν είναι σε κατάσταση καλή, ας πούμε, η γυναίκα η οποία έτεκε, πονάει, και κάποιους άλλους τέλος πάντων παράγοντες, τους οποίους εντάξει, τους λαμβάνει υπόψη η Εκκλησία, τουλάχιστον στην 8η ημέρα ή στην 10η ή στην 12η θα πρέπει να τηρούμε αυτό το πράγμα. Και όχι να φωνάζουμε τα παιδιά, να είναι μεγάλα παιδιά, να πάνε στο δημοτικό σχολείο, να πηγαίνουν στο δημοτικό ή να πηγαίνουν στον ύπιο και εμείς να λέμε μπέμπι και μπέμπα και σε δεν έχει μείνει. Ναι. Δεν, αυτό είναι εντελώς απαράδοκτο από την ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθούμε την γραμμή των πατέρων. Δηλαδή να καταλήγουμε σε ένα όνομα, να το μεταφέρουμε εις τον ιερέα και ο ιερέας την 8η ημέρα να δίδει το όνομα και διαβάζοντας την ευχή στην γυναίκα. Εδώ υπάρχουν και βέβαια και έθιμα, κύριε Μπουρνέλη, και δεν ξέρω αν έχει σχέση με την έρευνά σας, με τα έθιμα, αν πρέπει να δώσουμε του παππού, της γιαγιάς, αλλού είναι έτσι, αλλού είναι αλλιώς. Ναι. Θυμάμαι κάποια φορά μιλούσαμε με κάποιους Κύπριους, έχουν άλλο έθιμο από εδώ, σε κάποιες άλλες περιοχές άλλο έθιμο, και υπάρχουν και διαφωνίες. Αλλά όμως πρέπει, όπως είπατε, να καταλήξουν σε κάποιο όνομα. Βέβαια. Και να δώσουν το όνομα. Δηλαδή θα πρέπει να υπογραμμίσω για να γίνομαι πλήρως κατανοητή ότι την 8η ημέρα που η Εκκλησία δίδει το όνομα στο παιδί, δεν θέλει να επιβάλλει το όνομα η Εκκλησία, ο ιερεύς, δεν θέλει να επιβάλλει το δικό του όνομα στους γονείς. Απλώς οι γονείς θα πρέπει να έχουν καταλήξει να το πούν στον ιερέα, ούτως ώστε να διαβάσει την ευχή και να, στο σημείο που λέει δούλος ή δούλη, να πει το σχετικό όνομα. Για να μην υπάρχει παρανόηση των όσων λέμε. Η Εκκλησία δεν επιβάλλει το όνομα, θέλει να πουν το κοινώς αποδεκτό όνομα οι σύζυγοι και στη συνέχεια ο ιερέας να διαβάσει την Εκκλησία. Δυστυχώς συμβαίνουν πολλά παρατράγουδα και τα ξέρω, επαναλαμβάνω, ο ιεροψάλτης. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Μπουρνέλη, ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια ονοματοδοσίας στην εποχή μας σήμερα? Μιλήσαμε για τους Ιουδαίους, μιλήσαμε για τους αρχαίους Έλληνες. Σήμερα, ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια της ονοματοδοσίας? Το ερώτημα αυτό έχει να κάνει και με την προηγούμενη νήξη την οποία κάνατε εσείς. Κοιτάξτε, υπάρχουν τα έθιμα τα οποία είπατε στην προηγούμενη ερώτηση την οποία κάνατε. Υπάρχει επίσης το εξής σκεπτικό, ότι ορισμένοι από τους γονείς διαφωνούν στο όνομα που λέτε. Και αν η διαφωνία αυτή συνεχιστεί, καταλήγουν μερικές φορές να δώσουν ένα όνομα το οποίο είναι άσχετο από την οικογένεια. Και υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Επίσης, και τα τάματα. Υπάρχει το θέμα του τάματος. Επίσης υπάρχει το θέμα όταν διαφωνήσουν να πούν ας βγάλει ο ανάδοχος όποιο όνομα εκείνος θέλει. Έχω τύχη, σας λέω. Είναι φοβερό. Και ίσως εδώ θα πρέπει να διακόψουμε βέβαια για τις διαφημίσεις. Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω και τους φίλους και φίλες τηλεθεατές που έχουν ερωτήματα πάνω σε αυτό, μια και ήδη έχετε ειδικευθεί στο θέμα όνομα και ονοματοδοσία, μπορούν να μας τη στείλουν. Βεβαίως. Ή να μας τηλεφωνήσουν και σε επόμενη εκπομπή, θα τις έχω εγώ εδώ μαζί μου, να μας δώσετε τις απαντήσεις. Βεβαίως. Θα ήθελα λοιπόν, πριν περάσουμε στο διάλειμμα, στο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, αν έχετε κάποιες ενστάσεις, θα έλεγα, για τα όσα μας έχει πει μέχρι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπουρνέλης ή για τα όσα θα μας πει στη συνέχεια, ή αν έχετε κάποιες ειδικές ερωτήσεις πάνω στο θέμα της ονοματοδοσίας, εμείς είμαστε εδώ. Ο κύριος Μπουρνέλης δεν φεύγει, θα μας ξανάρθει όποτε ξαναέρθει, μετά από ένα μήνα περίπου, έτσι μας το έχει συνηθίσει, το είπαμε και στην αρχή. Θα έχω εγώ φυλαγμένες τις ερωτήσεις να τις υποβάλουμε στον κύριο Μπουρνέλη και βεβαίως κατά τον τρόπο του δυνατού, γιατί δεν έχουμε, κάθε φορά το λέω, και όταν έρχεται και ο κύριος Κόκορης και όταν έρχεται και ο κύριος Μιχαηλίδης και έχουμε ανοιχτή γραμμή, δεν έχουμε κάποιο παντογνώστη εδώ πέρα δίπλα μας, έτσι. Κατά τον τρόπο του δυνατού θα μπορέσει ο κύριος Μπουρνέλη να σας απαντήσει, γιατί είναι ένα θέμα
στο οποίο έχω ζήσει καταστάσεις που αν τις πω, κύριε Μπρουνέλη, όλες αυτές τις καταστάσεις, τόσα χρόνια που είμαι ψάλτης, πιστεύω ότι θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με ανέκδοτα, ειλικρινά σας λέω, για τα όσα έχουν συμβεί με το θέμα του ονόματος κατά την ώρα της βαπτίσεως. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας μετά τις διαφημίσεις, θα μιλήσουμε για την ονοματοδοσία σήμερα. Φίλες και φίλοι, Ορθοδοξία, Γένος και Παράδοση, δεύτερο μέρος. Ένα πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό θα έλεγα, αλλά και πρωτότυπο θέμα έχουμε στη σημερινή εκπομπή μας. Το θέμα της ονοματοδοσίας. Και λέγαμε πριν στο πρώτο μέρος, πριν κλείσει το πρώτο μέρος και περάσουμε στις διαφημίσεις, ότι έχουν συμβεί θαύματα των θαυμάτων, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών το θαύμα βεβαίως, κατά την ώρα της βαφτίσεως. Πράγματα τα οποία αν κανείς καθίσει για να τα καταγράψει, θα βγάλει βιβλίο με πάρα πολύ ωραία ανέκδοτα, κύριε Μπρουνέλη. Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για τα κριτήρια της ονοματοδοσίας στην εποχή μας. Ναι, να συνεχίσουμε λοιπόν την απάντησή μας στο ερώτημα αυτό. Είχαμε πει λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες όσον αφορά τα κριτήρια, δηλαδή ο ένας σύζυγος θέλει αυτό το όνομα, η σύζυγος θέλει κάποιο άλλο όνομα. Κάποια στιγμή το όνομα δίδεται έξω από το οικογενειακό περιβάλλον, κάποια στιγμή έχουμε το τάμα το οποίο παρεμβαίνει, κάποια στιγμή λέμε ας το δώσει ο ανάδοχος ή η ανάδοχος και ούτω καθεξής. Επίσης υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι επιλέγουν ονόματα από την παρούσα εποχή, από τις συνθήκες τις σημερινές, ονόματα ηθοποιών, ονόματα θεατρίνων, ονόματα τραγουδιστών. Υπάρχουν λοιπόν και άλλοι παράγοντες, με λίγα λόγια, οι οποίοι παρεμβαίνουν στο όνομα. Η ορθόδοξη παράδοση, η οποία κρατάει κατά κάποιο τρόπο την ορθότητα και στην επιλογή του ονόματος, λέει τούτο. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ο άνθρωπος είναι κάτι το μοναδικό μέσα στο σύμπαν. Γι' αυτό και το όνομα που θα πρέπει να δίδεται στον άνθρωπο ως μοναδικό της του σύμπαντος, όλων υπερέχει όλης της δημιουργίας, θα πρέπει να είναι κάτι το μοναδικό και ανεπανάληπτο. Έτσι λοιπόν συνιστά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το εξής. Μη δίδετε και μην, ας πούμε, έχετε την έξι να επιλέγετε τυχαία το όνομα. Ή, ξέρω εγώ, μην έχετε κάποιες τάσεις διαφωνίας και επειδή υπάρχει κάποια διαφωνία, να έχουμε πείσμα και να το κρατάμε εκεί το πείσμα μας μέχρι τελευταία στιγμή, ας πούμε, και να λέμε αυτό και τίποτα άλλο. Άρα, το πρώτο στοιχείο το οποίο εισηγείται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι να δούμε ποιος λαμβάνει το όνομα. Το λαμβάνει άνθρωπος, ο οποίος ίσταται υπεράνω όλες τις δημιουργίες. Δεύτερον, επειδή ακριβώς το λαμβάνει άνθρωπος, θα πρέπει η συζήτηση και το όνομα να βγαίνει ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των συζύγων και όχι να έχουμε πείσματα και να έχουμε κάποιες διαφωνίες και να φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις. Τρίτον τώρα, στοιχείο το οποίο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι τούτο. Να δίδομαι, λέει, ονόματα ανδρών οι οποίοι υπήρξαν ενάρετοι στη ζωή του. Οι γυναικών. Ήταν Άγιοι ή Αγίες, ήταν μάρτυρες, άνδρες και γυναίκες, ήταν Όσοι ή Όσιες, ήταν Ιεράρχε και ούτω καθεξής. Γιατί όμως, γιατί το παιδί όταν θα έχει το όνομα ενός Αγίου, μιας Αγίας, ενός μάρτυρος, ενός Ιεράρχη, ενός Αποστόλου, μιας εις Αποστόλου, ακριβώς το παιδί θα έχει ένα σημείο αναφοράς στο πρόσωπο του οποίου φέρει το όνομά του. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, θα προσπαθεί να μιμηθεί τα έργα των προσώπων εκείνων. Ενώ, εάν δώσουμε ένα όνομα ενός δένδρου, λέει παραδείγματος χάρη Μυγδαλιά. Αμυγδαλιά. Τι θα θυμίζει στο παιδί το δένδρο? Θα θυμίζει ένα ωραίο φυσικό περιβάλλον. Τίποτα περισσότερο. Πώς κρίνετε, κύριε Μπρουνέλη, θα σας διακόπτω τώρα, μία κίνηση που έχει γίνει στην Αθήνα, δεν ξέρω αν είστε προετοιμασμένος για αυτό το θέμα, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, γίνεται μία κίνηση στην Αθήνα από κάποιους ελληνολάτρεις λεγόμενους, να δίδουμε πλέον στα παιδιά μας ελληνικά ονόματα για να μην χαθεί η παράδοσή μας, η ελληνική παράδοση,
και να μην ξεχάσουμε τους αρχαίους προγόνους μας και όχι τα εβραϊκά ονόματα τα οποία δίδετε εσείς σήμερα οι χριστιανοί. Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι κακό να έχουμε ονόματα από όλες τις παραδόσεις, διότι ακριβώς και η Ορθοδοξία αλλά και η πίστη μας... Έχω ειδική ερώτηση, ναι, στο τέλος να σας, ναι, κάνω. Γεννήθηκε και περπάτησε και εκ των πραγμάτων η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει συναστροφή και με τους αρχαίους Έλληνες και με τους Ιουδαίους και με τους Βυζαντινούς και με τους Εβραίους και με τους κατακτητές και με τους Τούρκους και με τους Ενετούς και μέχρι τους πάντες. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποια ονόματα τα οποία δόθηκαν στις ιστορικές περιόδους τις οποίες πέρασε το γένος μας. Όμως, εμείς θα πρέπει πρωτίστως, επαναλαμβάνω, να δίδουμε ονόματα των Αγίων, των Δικαίων, των Αποστόλων κλπ. Δεν αποκλείουμε κάποιο όνομα το οποίο θα είναι αρχαίο, το αρχαιοελληνικό όνομα ή κάποιο όνομα εβραϊκό, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πούμε εις τους γονείς ότι κοιτάξτε, εφόσον επιμένετε στην επιλογή σας αυτή, θα πρέπει εμείς να σας εφιστήσουμε την προσοχή ότι αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Δηλαδή θα πρέπει να καταλαβαίνουν οι γονείς ότι αναλαμβάνουν τις ευθύνες των επιλογών τους. Η Εκκλησία θέλει να φέρουμε αυτά τα ονόματα. Εάν εσείς επιμένετε και θέλετε αυτό το όνομα, όποιο και αν είναι αυτό, και δεν, ας πούμε, κατανοείτε το πνεύμα της Εκκλησίας, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική σας. Ο ιερεύς δηλαδή και οι ιερείς θα πρέπει να εξαντλούν όλα τα περιθώρια του διαλόγου και να προσπαθούν να βρίσκουν κάποιο όνομα Αγίου ή Αγίας που να είναι χριστιανικός παραδεδειγμένο και να έχει δοθεί στο διάβα των αιώνων. Μάλιστα. Κύριε Μπουρνέλη, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε αυτή τη στιγμή. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Υπάρχουν έθιμα, ας πούμε, να δίδει εγώ, παραδείγματος χάρη, στο γιο μου το όνομα του πατέρα μου. Αυτά υπάρχουν μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας? Έχετε, όχι, με την έρευνα που κάνατε, είδατε κάποια τέτοια πράγματα? Όχι, απλώς υπάρχει η παράδοση ότι άλλα ονόματα, κάποια ονόματα δίδει ο πατέρας και κάποια ονόματα δίδει η μητέρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν αποκλείεται η γυναίκα από την ονοματοδοσία. Δεν είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο δικαίωμα μόνο του είναι πατέρα. Είναι αυτό που είπατε, όπως, ναι, είπατε, η αλλά οικογένεια. Και η μητέρα, και ο πατέρας και η μητέρα και ο ανάδοχος εν προκειμένου. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι δεν είναι ότι ο ένας είναι ο εξουσιαστής και ο άλλος είναι στο περιθώριο. Αλλά εγώ ονοματίζω και κανείς άλλο. Μάλιστα. Όμως θα πρέπει να πω και τούτο, ότι είναι καλό εφόσον η γυναίκα και ο άνδρας είναι ισότιμοι και ομότιμοι, με βάση αυτή την αρχή θα πρέπει να πω ότι να δίδει το ένα όνομα ο πατέρας και το άλλο όνομα η μητέρα. Και στη συνέχεια πάλι το ίδιο. Στο τρίτο ο πατέρας και στο τέταρτο η μητέρα. Θέλω να πω να μοιράζονται, διότι όλα τα έχουν κοινά. Γιατί να μην έχουν και τα ονόματα του παιδιού τους, των παιδιών τους κοινά. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω τώρα στο σημείο αυτό. Γιατί φέραμε το Κύριο όνομα? Ποια δηλαδή είναι η σημασία του? Αυτή η ερώτηση ίσως είναι και η πιο σημαντική της σημερινής παρουσίασης που κάνουμε. Ξέρετε γιατί, κύριε Δαμαρλάκη? Διότι εάν αυτή τη στιγμή βγει έξω, βγουν τα παιδιά εδώ του Κρέτα Channel και κάνουν ένα γκάλωπ, πώς τα λέτε εσείς? Δημοσκόπηση. Ναι, μια δημοσκόπηση. Επί το ελληνικότερο. Ναι. Και ρωτάνε, γιατί φέρεις το όνομά σου? Ρωτάνε τους ανθρώπους, πάσης ηλικίας και μόρφωσης. Οι περισσότεροι θα πούν ότι φέρομαι το όνομα γιατί πρέπει να επικοινωνούμε. Να μας φωνάζουν, βρε παιδί μου. Αυτή είναι μεγάλη πλάνη. Διότι η επικοινωνία... Και μπορούσαμε να έχουμε ένα νούμερο. Έτσι. Όπως στην Αμερική οι δρόμοι έχουν νούμερα. Έτσι, ακριβώς. Και κάτι άλλο. Εάν αυτή τη στιγμή φωνάξουμε ένα ζώο, το ζώο ακούει και έρχεται. Απαντάει δηλαδή. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος φέρει το όνομα μόνο για να απαντάει, είναι κάτι το πολύ δευτερεύον δηλαδή. Επίσης, άλλοι άνθρωποι θα απαντήσουν ότι ξέρεις, φέρομαι ένα όνομα γιατί πρέπει να έχουμε ένα σπίτι, να έχουμε ένα αυτοκίνητο, να έχουμε ένα μαγαζί, τέλος πάντων, στο όνομά μας. Και αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Διότι, όπως είπατε, μπορούσαμε ένα αριθμό, έτσι, να έχουμε. Και σήμερα,
ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ μας γνωρίζει όχι πρωτίστως με το όνομά μας, όσο με τον αριθμό μας. Και τον κωδικό. Ναι, τον κωδικό. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι φέρομαι το όνομα όχι για να επικοινωνούμε και για να επικοινωνούμε. Όχι για να φέρομαι ένα αυτοκίνητο, ένα μαγαζί, κάτι στο όνομά μας, και αυτό είναι δευτερεύον. Αλλά φέρομαι το όνομα για τον εξής σοβαρότατο λόγο. Δηλαδή, όταν μας φωνάζουν και ακούει ο καθένας το όνομά του, είναι μια ευκαιρία και είναι ένας τρόπος για να προβληματιστούμε. Επειδή το κάθε όνομα ερμηνεύεται και έχει τη σημασία του, κάθε φορά που μας φωνάζουν, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε κάποια κοπιαστική εργασία, χωρίς να χρειάζεται να ιδρώσουμε δηλαδή, μόνο που μας φωνάζουν, που αυτό γίνεται πολύ συνηθισμένα, έχετε ένας προβληματισμός στο μυαλό μας. Παραδείγματος χάρη, να πω το δικό σας, το Ιωάννης. Όταν εσείς ακούτε το όνομά σας, Ιωάννης, Ιωάννα, η γυναίκα, Γιάννης, Γιάννα, Γιανούλα, με το που μας φωνάζουν, αμέσως, εφόσον γνωρίζουμε το όνομά μας, θα πούμε τι σημαίνει το όνομά μας. Ιωάννης σημαίνει αυτός που προσφέρεται για όλα και προς όλους ανιδιοτελώς. Είναι εβραϊκό, η εβραϊκή ρίζα του ονόματός σας και σημαίνει ο ελεήμων, ο παντελεήμων. Άρα λοιπόν, όταν μας φωνάζουν, αμέσως σκεπτόμεθα, είμαι έτσι όπως λέει το όνομά μου, κάνω τα πάντα ανιδιοτελώς ή όλα τα λογαριάζω με χαρτί και μολύβι. Προσφέρομαι, ανταποκρίνομαι στον κοινωνικό μου περίγυρο, στη θλίψη, στον πόνο, στη χαρά. Άρα το όνομα φέρει μία σημασία και αυτό είναι που δίδει στον φέροντα το όνομα. Το όνομα δηλαδή είναι μια ταυτότητα εκείνου που το φέρει και του δείχνει ένα δρόμο μέσα στον οποίο καλείται να οδεύσει. Οπότε, συμπερασματικά, λέμε ότι θα πρέπει να μάθουμε το όνομά μας ούτως ώστε να μας δίνει το μήνυμα το οποίο εμπεριέχει. Και κατά δεύτερο λόγο, θα απαντάμε, θα επικοινωνούμε, είναι το όνομα επικοινωνία, και κατά τρίτο λόγο φυσικά θα έχουμε κάποια πράγματα στο όνομά μας. Δεν αρνούμεθα αυτά, αλλά το πρώτο και κύριο είναι η σημασία του ονόματος που φέρομαι και η σύνδεσή του με τον Άγιο ή την Αγία από το οποίο τον έχουμε πάρει. Μάλιστα. Πιστεύω ότι φτάσαμε στο σημείο, αν και θυμήθηκα κάτι για να γελάσουμε, σε μια περιοχή της Ελλάδας που υπηρέτησα, κύριε Μπρουνέλη, είχαν το εξής εκεί ιδίωμα. Λέγανε, κύριε Μπουρνέλη, πόσα παιδιά έχετε? Και απαντούσε ο κύριος Μπουρνέλης, έχω δύο παιδιά και ένα κορίτσι. Ναι, στη Λαμία γίνεται αυτό, στην Πάνω Ελλάδα. Και σε κάποια άλλη περιοχή, δύο παιδιά και ένα κορίτσι. Ναι. Διερωτήθηκα μόνος μου, αλλά πήρα το θάρρος και λέω, καλά τα κορίτσια δεν είναι παιδιά? Δύο παιδιά και ένα κορίτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να μιλήσουμε για τις κατηγορίες, τις βασικές κατηγορίες των ονομάτων. Οι κατηγορίες των ονομάτων, όσες τουλάχιστον έτσι, όσα ονόματα μάλλον μπόρεσα να βρω και να ερμηνεύσω, είναι τέσσερις βασικές και μεγάλες κατηγορίες. Είναι, όπως είπαμε, αυτά τα οποία τα έχουμε πάρει. Η πρώτη κατηγορία είναι τα ονόματα από την εκκλησιαστική μας παράδοση. Μέσα σε αυτή την παράδοση είναι και τα εβραϊκά ονόματα, τα ονόματα της Παλαιάς Διαθήκης. Μία τεράστια, μεγάλη, δεύτερη κατηγορία είναι, βάσει την ερώτηση που θίξατε και πριν από λίγα λεπτά, είναι από την αρχαία, τη βυζαντινή και τη νεότερη ιστορική μας παράδοση, που έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ονομάτων και που είναι έτσι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να προσεγγίσει και τη σημασία των ονομάτων αυτών. Μια τρίτη κατηγορία είναι από την κοινωνική και πνευματική μας παράδοση. Θέλω να πω δηλαδή ότι μερικές φορές ο λαός, ανάλογα με τις συνθήκες τις οποίες ζει, δημιουργεί και καινούργια ονόματα, τα οποία δεν υπήρχαν στον παρελθόν. Και έχουμε και από αυτό το χώρο, από την κοινωνική δηλαδή, και την πνευματική μας παράδοση, κάποια ονόματα. Και μία τελευταία, τέταρτη κατηγορία είναι από τη λαϊκή παράδοση, που αυτή η παράδοση έχει να κάνει με τον απλό κόσμο. Αυτός ο οποίος ζει στο χωριό, αυτός ο οποίος εδούλευε τη γη, αυτός που είχε συνδεθεί έτσι άμεσα με το περιβάλλον, και τα ονόματα αυτά είναι πιο λαϊκά,
είναι πιο απλά και έχουν να κάνουν περισσότερο με τη φύση, με το φυσικό περιβάλλον. Έτσι έχουμε, κύριε Δαμαρλάκη, τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Ενδεχομένως η έρευνα και η ιστορία να δείξει και κάποιες άλλες στο εγγύς μέλλον. Πριν να περάσω στο επόμενο ερώτημα, κύριε Μπουρνέλη, θυμήθηκα κι άλλο ένα περιστατικό. Κάποιος Μητροπολίτης, του οποίου όταν ήμουν στην Αθήνα, ήμουν τακτικός ακροατής των κηρυγμάτων του, είχε πει το εξής. Ένα ιστορικό γεγονός που το γράφουν και τα ιστορικά βιβλία, ότι ο Αλέξανδρος κάποτε σε μία μάχη έναν στρατιώτη του που έφερε το όνομα Αλέξανδρος και ο οποίος λιποψύχησε, τον κάλεσε, λέει, στη σκηνή του και του είπε: «Κοίταξε να δεις, ή θα γίνεις γενναίος ή να αλλάξεις όνομα». Ναι, πολύ ή να γίνεις γενναίος ή να αλλάξεις όνομα, διότι ντροπιάζεις το όνομά μας. Έτσι, έτσι. Και θυμάμαι τα λόγια σας προηγουμένως, ότι είναι ένα σημείο αναφοράς στο όνομα. Δηλαδή, αν κάθε ένας από εμάς ανοίξει και διαβάσει το βίο και τις ημέρες και τα έργα του κάθε Αγίου, το οποίο φέρουμε το όνομα, αλλά και μάθαμε και τη σημασία τώρα με τη νέα σας εδώ δουλειά, πιστεύω ότι θα αλλάξει η ζωή μας. Έτσι. Λοιπόν, ας μπούμε στον πειρασμό, κύριε Μπουρνέλη. Πολλοί μας ακούνε εδώ και είπατε προηγουμένως τι σημαίνει το όνομα Ιωάννης. Ναι, το δικό σας. Θα μπορούσαμε να πούμε, σημείωσα εδώ έτσι μερικά ονόματα, ανδρικά και γυναικεία. Ανδρέας, Βασιλική, Γεώργιος, Δέσποινα και δεν ξέρω ποια άλλα εσείς νομίζετε και σας έρθουν στο νου. Να δώσουμε κάποια ερμηνεία για να δει, εν πάση περιπτώσει, και ο κόσμος που μας παρακολουθεί τι περιέχει το βιβλίο σας, το οποίο έχει τη δημητική του σήμερα. Μάλιστα. Να κάναμε μια επιλογή και από ανδρικά και από γυναικεία ονόματα, γιατί πολλές φορές από το χώρο αυτό και από το βήμα του Κράτα Channel έχουμε τονίσει ότι η γυναίκα και ο άνδρας είναι ομότιμοι και ισότιμοι. Να ξεκινήσουμε με το Ανδρέας που είπατε. Το Ανδρέας είναι από το Ανίρ, του οποίου παράγω είναι ο Ανδρίος, και σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει πνευματική αλλά και σωματική δύναμη, ο δυναμικός δηλαδή. Η Βασιλική είναι από το Βασιλεύς, Βασιλεύω, ο άνθρωπος που σημαίνει ότι κάνει προσπάθεια να ανέβει ψηλά, να προχωρήσει στη ζωή. Ο Γεώργιος είναι εκ του Γεωργός, υπάρχει το αρχαίο ρήμα Γεωργό που σημαίνει καλλιεργό, και σημαίνει καλλιεργό πιο πολύ τον εαυτό μου δηλαδή. Έχω ψυχικό κόσμο γεμάτο και σημαίνει ο καλλιεργημένος, αυτός που έχει σπουδάσει. Αν βέβαια δεν έχει σπουδάσει, σημαίνει ο καλλιεργημένος σε χαρίσματα, σε ψυχικά χαρίσματα ή και τα δύο όταν υπάρχουν. Η Δέσποινα, από το Δεσπόζο, εξού και δεσπότης, αυτός που στέκεται ψηλά. Δέσποινα λοιπόν σημαίνει αυτή η οποία προσπαθεί και καταβάλει όλες τις δυνάμεις της βάζει για να προχωρήσει, να προκόψει στην κοινωνία. Ευγένιος, από το Εφ και το Γένος. Αυτός που έχει μια καταγωγή, που είναι ζηλευτή η καταγωγή του, είναι άριστη η καταγωγή του και προσπαθεί να τιμά τους προγόνους του, αλλά και να δίνει το παράδειγμα στη σημερινή κοινωνία. Η ζωή στο Ζήτα είναι, όπως είπαμε, ο ζωντανός άνθρωπος, αυτός ο οποίος χαρακτηρίζεται από ένα δυναμισμό και κάνει τα πάντα προκειμένου να μην ο ίδιος αποκάμνει ή ο ίδιος να μην δηλιάζει, αλλά να έχει πάνω του ένα ζωντανό παρόν στην κοινωνία. Ο Ηλίας, ένα ανδρικό όνομα, είναι εβραϊκό, από το Ελιάχ και σημαίνει ο κρατεός του Θεού. Δηλαδή, ο άνθρωπος εκείνος που είναι κοντά στο Θεό, ο Θεός του δίνει δύναμη να ανταπεξέρχεται κάθε εμπόδιο και κάθε συμφορά και να βγαίνει νικητής από τα εμπόδια αυτά. Θεοφανώ, από το Θεός και το φαίνομαι, που σημαίνει το όνομα αυτό ότι ακριβώς φαίνομαι και είμαι όπως ο Θεός θέλει. Είμαι ένας άνθρωπος ενάρετος. Ιωάννης, όπως είπα και προηγουμένως, είναι από το εβραϊκό Ιωκανάν και είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανταποκρίνεται σε κάθε πρόβλημα του κοινωνικού περίγυρου, ο ελεήμων, είπα, και εκείνος ο οποίος ανιδιοτελώς προσφέρει και προσφέρεται. Κωνσταντίνα είναι λατινικό το όνομα, από το Κωνστάς
που σημαίνει ο σταθερός, αυτός που έχει χαρακτήρα, αυτός που εμένει στις αποφάσεις του και δεν είναι κατά κάποιο τρόπο ευμετάβολος, τη μια μέρα να αποφασίζει αυτό, την άλλη να κάνει το άλλο. Ο λάμπρος είναι από την λαμπρή, όπως λέμε το Πάσχα, λάμπρος. Λαμπρή είναι ο φωτεινός, εκείνος ο οποίος προσπαθεί να είναι αγνός στη συμπεριφορά του και οι σχέσεις τους να έχουν μια διαφάνεια, όπως ακριβώς φωτεινός σημαίνει λάμπρος. Η Μαρία είναι ένα όνομα εβραϊκό, το οποίο οι πατέρες το εξηγούν λέξη, γράμμα-γράμμα, Μαριάμ δηλαδή, μη, και σημαίνει με απλά λόγια, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτή που φέρνει τη λύτρωση, αυτή που έχει χαρά και δίδει χαρά, όπως χαρά μας έδωσε και η έγινε αιτία της λυτρώσεως η Παναγία μας. Ο νεκτάριος. Ο νεκτάριος είναι από το νέκταρ, το νέκταρ είναι γλυκής, αλλά δεν μπορούμε να πούμε έτσι γλυκής άνθρωπος, θα πούμε άψογος στη συμπεριφορά του. Έχει καλή συμπεριφορά και προσπαθεί έτσι να είναι σε όλα του πάρα πολύ τυπικός έναντι των άλλων. Στο ξύ, η ξανθή, η ξανθούλα, είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος, του οποίου μάλλον το χρώμα είναι ξανθό, είναι από την αρχαία ελληνική παράδοση και έχει περάσει στην εκκλησιαστική παράδοση, το όνομα αυτό. Η Όλγα είναι ένα όνομα σκανδιναβικό και σημαίνει αυτή που προσπαθεί να είναι ευτυχισμένη, αλλά και να κάνει ευτυχισμένους τους άλλους. Ο Παντελεήμων, το λέει η ίδια η λέξη, παν και ελεήμων, αυτός που προσφέρεται και προσφέρει σε όλους και για όλα. Ρεβέκα, στορό, είναι ένα όνομα εβραϊκό και σημαίνει αυτή που είναι η υπάκουη, που υποτάσσεται στα κελέσματα του Θεού. Ο Σταύρος, εδώ θα πρέπει κύριε Δαμαρλάκη να κάνω μία ανοίξη, όπως και το Λάμπρος που προηγουμένως, διότι η λαμπρή γίνεται λαμπρινή, αλλά γίνεται Λάμπρος. Ο Σταυρός γίνεται Σταύρος. Έχουμε μία συνήθεια των Βυζαντινών, όπως ο Χριστός γίνεται Χρήστος. Και πίστευαν οι Βυζαντινοί ότι για να πάρουν τα ονόματα αυτά, δηλαδή δεν μπορούσαν να ονομαστούν Χριστός, αναβίβαζαν τον τόνο στο Χρή και έγιναν Χρήστος. Η Λαμπρή Λάμπρος και όπως είπα και εδώ ο Σταύρος είναι από το Σταυρός. Επειδή είχαν μία ευαισθησία έναντι των θείων, γι' αυτό και δεν ήθελα να φέρουν ακριβώς την ίδια. Έτσι αναβίβαζα τον τόνο στην παραλίγουσα, προκειμένου να φέρουν το όνομα αυτό. Ο Σταύρος λοιπόν που είναι από το Σταυρός, σημαίνει σηκώνω τους σταυρούς που μου έχει αναθέσει η ζωή, δένω πιστοχωρώ και προχωρώ μπροστά με ακμαίο το φρόνημα. Τιμωθέη είναι από την τιμήν και των θεών. Αυτή που τιμά τον θεόν, τιμά τον κοινωνικό της περίγυρο, τους γονείς της και το περιβάλλον της. Υπερέχειος είναι από το υπερέχω, θέλω να διαπρέψω, να προχωρήσω μπροστά. Φιλοθέη, φίλος και Θεό, και Θεός, η φίλη του Θεού, αυτή που αγαπά τον Θεόν, σέβεται τον Θεόν. Ο χαράλαμπος, το λέει η ίδια η λέξη, λάμπει από χαρά, ο χαρούμενος δηλαδή. Και στο ωμέγα ο Οσιέ, που είναι και προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός που σώζει, αυτός που συμβάλλει, αυτός που προστρέχει σε όλα. Έτσι, με λίγα λόγια φαίνεται ότι όλα τα ονόματα έχουν καλή σημασία, έχουν θετική σημασία για τους φέροντες και ο κάθε ένας που φέρει το όνομα αυτό θα πρέπει να βρίσκεται μέσα ακριβώς στο πνεύμα του ονόματος του. Κύριε Μπουρνέλη, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, αλλά έχουμε ένα αίτημα των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, σκηνοθετών, τηλεσκηνοθετών, όλων αυτών, οι οποίοι ζητούν να πείτε και για τα ονόματά τους. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμος. Αν έχουμε κάποια από τα ονόματα αυτά γνωρίζουμε, φυσικά. Ναι, Μανώλης, ας πούμε, Εμμανουήλ. Εμμανουήλ είναι εβραϊκό και σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μου, στα έργα μου και στη ζωή μου. Μάλιστα. Δανάη. Δανάη. Είναι δύσκολο όνομα, αρχαιοελληνικό, δεν γνωρίζουμε. Ναι, Δανάη, δεν υπάρχει δηλαδή έτσι ερμηνεία, ε. Θα τη βρούμε την ερμηνεία. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι έτσι υπεύθυνο, μιλάμε για να μην λέμε ανεύθυνα πράγματα. Ναι. Όμως θα βρούμε και θα επανέλθουμε Δημήτρης. Στην προσοχή μας. Δημήτριος είναι γνωστό διότι είναι από το Δ και το Μήτυρ. Το Δ είναι το αρχαιοελληνικό Δ. Είναι ένας δωρικός τύπος
που είναι αντί το γη, είναι γη μήτυρ και γίνεται και δι μήτυρ. Και εξού και Δήμητρα, ή είναι κανονικά γη μήτρα, έτσι, η μητέρα της γης. Δημήτριος λοιπόν είναι αυτός που έχει σχέση με τη γη, η γη της παίρνουν οι άνθρωποι και καρποφορεί σημαίνει ο καρποφόρος, έτσι, αυτός που προκόπτει. Κωνσταντίνος, είπαμε την Κωνσταντίνα, ναι. Το ίδιο είναι. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας κυνηγά, καλά εδώ εσάς σας γνωρίζουν, ξέρετε, όταν λέω καμιά φορά έχουμε εκπομπή, ποιον θα φέρετε, αυτό που μας ρωτάει τα ονόματα και μας δίνει τις ερμηνείες, σας έχουν μάθει πλέον εδώ. Λοιπόν, συνήθως. Κύριε Μπουρνέλη, μια τελευταία ερώτηση και δεν ξέρω αν έχετε και κάτι άλλο να πείτε. Θα ήθελα να μας πείτε ενδεικτικά, πέρα από τα ονόματα της εκκλησιαστικής παραδόσεως, το είπαμε και προηγουμένως σε κάποια έτσι, παρέμβασή μου το είπαμε, και ορισμένα από τις άλλες κατηγορίες, τις πολλές κατηγορίες που αναφέρατε. Ναι, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πράγματα τα οποία καθημερινά τα χρησιμοποιούμε έχουν τη θέση τους μέσα στην ορθόδοξη η παράδοση. Παραδείγματος χάρη, ο λαός μας από την αρχαία Βυζαντινή και από την Βυζαντινή και από την νεότερη παράδοση, παραδείγματος χάρη, και σήμερα έχουμε ονόματα, Αριστοτέλης λέμε, ναι. Έτσι, Αχιλλέας, Μιλτιάδης, Σοκράτης, Πυθαγόρας, υπάρχει και περιοδικό, Πλάτων, Αθηνά, Αφροδίτη, όλα αυτά είναι από την αρχαία ελληνική παράδοση. Αλλά και όχι μόνο αυτά, πάρα πολλά τα οποία θα εδώ δουν στην Κρήτη, ναι, έχουμε πολλούς. Οι φίλοι αναγνώστες μέσα στο βιβλιαράκι. Επίσης από τη Βυζαντινή περίοδο επιλέγω Φωκάς παραδείγματος χάρη. Έχουμε επίσης Λέων, έχουμε Λάσκαρης ή Λασκαρίνα, Δούκας, υπάρχει και επίθετο Δούκας, τα οποία έχουμε πάρει από την Βυζαντινή περίοδο. Επίσης, από την νεότερη περίοδο, δεν είναι λίγα τα ονόματα, Βενιζέλος. Είναι καθαρά ιστορικό της νεότερης περίοδου. Δικαίος, και επίθετο, αλλά και μικρό όνομα. Επίσης, Μπέης, και επίθετο, και μικρό όνομα. Μπουμπουλίνα, ή Ρίγισσα και Ριγούλα. Αυτά είναι από την νεότερη ιστορική μας περίοδο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο λαός μας έχει αυτή την ευαισθησία να ονοματίζει και σε κάποιες καταστάσεις που του συμβαίνουν να δίδει ονόματα από την αρχαία Βυζαντινή. Μάλλον στην αρχαία και τη Βυζαντινή και την νεότερη παράδοση έχουμε αυτά τα ονόματα. Τώρα, από την κοινωνική μας και την πνευματική παράδοση έχουμε κάποια ονόματα, κύριε Δαμαρλάκη, που και για μένα ήταν έκπληξη. Παραδείγματος χάρη, το όνομα Ζήσης ή Ζήσω με ωμέγα, γυναικείο όνομα, ή το Πολύβιος, το Πολυχρονία, Πολυχρόνης, είναι ονόματα από τις ευχές που δίδει ο λαός όταν γιορτάζει. Να ζήσεις. Από το να ζήσεις έγινε ο ζήσεις. Ή ας πούμε το Πολυχρόνης, είναι να ζήσεις πολλά χρόνια. Είναι το βέβαια, Πολύβιος. Υπάρχει βέβαια και Άγιος Πολυχρόνιος. Βέβαια. Ναι. Το Πολύβιος είναι πολύς ο βίος. Δηλαδή είναι η ευχή του λαού να ζήσεις πολλά χρόνια ή να ζήσεις χωρίς τίποτα άλλο, έγινε όνομα. Επίσης το στέργιος είναι από το να στεργιώσει ο άνθρωπος, να στεργιώσει το σπιτικό σου, και έγινε όνομα από την ευχή του λαού. Άλλα ονόματα από αρετές και ιδιότητες, αυτό που λέμε σήμερα ακριβή ή ακριβούλα, είναι αρετή, το ίδιο το όνομα. Γενναίος, λιγερή, είναι ακριβώς από ιδιότητες και αρετές του λαού. Από φημισμένες και ιστορικές πόλεις, Βενετία, έχουμε και εδώ στο Ηράκλειο ονόματα, Ιερουσαλήμ, Ρωμαίος, και επίθετο και όνομα. Και τέλος από τη λαϊκή μας παράδοση, που αυτή πραγματικά έτσι είναι, έχει μια ιδιαίτερη θέση μέσα στην κοινωνική μας ζωή, είναι από τη φύση. Έχουμε πάρει το Αυγή, παράδειγμα λέω, Αστέρο, Κρυσταλένια, η Κρυσταλία, ναι. Ουρανία από τον ουρανό, Σελήνη, πάλι από τη Σελήνη, από τα άνθη και τα φυτά. Έχουμε το Γαριφαλιά, το Ανθή, το Γιασεμιά, Γιασεμούλα, Δάφνη, Μαργαρίτα, Τριανταφυλιά και άλλα πολλά. Από δέντρα, Λεμονιά, Μιλιά που είπατε, Μιλίτσα, Μυγδαλιά, Αμυγδαλιά, Ροδάνθη, πάρα ονόματα, ναι. Ροδούλα και εδώ στο Ηράκλειο. Δωροθέα ή Ροδοθέα και ούτω καθεξής. Από λίθους ή μέταλλα, Ασημίνα, Ασίμο,
Αργυρί, Αργυρούλα, Μεταξένια, Ρουμπίνι, Σμαράγδα και πολλά άλλα. Και επίσης κάποια ονόματα που είναι από τη λατινική γλώσσα και που θυμίζουν μήνες του έτους. Αυγουστή ή Ιουλία, υπάρχει και η Αγία, Ιουνία, Μαρτίνος ή Μαρτίνι, έτσι που θυμίζει το Μάρτιο, ναι, αλλά είναι, είπαμε, από λατινικής προελεύσεως. Και επίσης τελευταία, ας πούμε, και από τα χρώματα που χρησιμοποιούμε, γαλάνης, γαλανός, μελάνι, υπάρχει και η Αγία, μελανός, μαύρη, μελαχρινή, αλλά και άλλα ονόματα. Έτσι βλέπουμε ότι έχουμε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες από τις οποίες προέρχονται τα ονόματα τα οποία φέρομαι. Μάλιστα. Κύριε Μπουρνέλη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά, αλλά πριν κλείσουμε την εκπομπή, πού μπορεί κανείς να βρει αυτό το βιβλίο? Θα ήθελα να επαναλάβω ότι το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα, με τίτλο «Επιγράφεται ο μεγάλος άγνωστος, το κύριο όνομά μας», διατίθεται από το Ορθόδοξο Βιβλιοπωλείο Επέκταση, που βρίσκεται απέναντι από την Αγία Παρασκευή Ηρακλείου. Είναι, μάλιστα, το μικρό εκκλησάκι, το οποίο είναι και παρακλήσιο, νομίζω, του Αγίου Μινά. Του Αγίου Μινά. Απέναντι λοιπόν από την Αγία Παρασκευή, στο Βιβλιοπωλείο Επέκταση, διατίθεται το παρόν πόνημα, το οποίο έχει αυτήν την πρωτοτυπία για την οποία μιλήσαμε, αναφέρεται στο Κύριο, στο βαπτιστικό μας όνομα. Και είναι μια ευκαιρία, επιτέλους, κάποια στιγμή, μόνο γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε και πεθαίνουμε και δεν γνωρίζουμε το όνομα και τη σημασία του ονόματος του Αγίου ή της Αγίας, του Οσίου ή της Οσίας, των Ιεραρχών, των Αποστόλων, των οποίων τα ονόματα φέρομαι. Είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε τη σημασία του και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε να είμαστε μέσα στο όνομά μας. Γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να συμβαίνει αυτό που είπατε με το Μέγα Αλέξανδρο. Εκείνος ο οποίος εδίλιασε, ο δηλιάς σας στρατιώτης, πρόσβαλε τον Αλέξανδρο, του οποίου το όνομα έφερε. Έτσι και εμείς δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να προσβάλλουμε τα ονόματα των Αγίων τα οποία φέρομαι, αλλά να μάθουμε τη σημασία του και να τιμούμε τα ονόματα αυτά. Μάλιστα. Θερμές ευχαριστίες, θερμές ευχές και για το βιβλίο σας. Και πιστεύω ότι, όπως και όλα τα βιβλία τα οποία έχετε κυκλοφορήσει, δεν έχετε σαν σκοπό την οικονομική, έτσι, ενίσχυσή σας, αλλά πιστεύω ότι ένα έργο, όπως προσφέρετε και με το λόγο, αλλά και πλέον με το γραπτό κείμενο. Το γνωρίζω αυτό καλά και ξέρω ότι ο κ. Μπουρνέλης δεν βγάζει βιβλία για να βγάλει χρήματα. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε να είστε καλά και τον επόμενο μήνα να είστε εδώ κοντά μας. Και εισάλαμε υγεία όσον αφορά τα βιβλία σας, τα οποία έχουν με αυτό το βιβλίο αριθμός 8. Το 8ο βιβλίο, λοιπόν. Μάλιστα. Να τα εκατοστήσετε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σας πρόσκληση, η οποία πάντοτε είναι εγκάρδια και εκ βάθους ψυχής προέρχεται αυτή η πρόσκλησή σας. Αλλά να ευχαριστήσουμε και τους τεχνικούς και το διευθυντή του Κρέτα Channel, αλλά και όλους όσους και όσες έτσι συμβάλλουν στο χώρο αυτό για την προσφορά τους προς την Ορθόδοξη Εκκλησία και την δυνατότητα μας δίνουν μέσα από αυτό το χώρο να συνομιλούμε. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, και σε εσάς θερμές ευχαριστίες. Εμείς εδώ, όπως πάντα, κάθε Κυριακή, Ορθοδοξία, Γένος και Παράδοση. Χριστός Ανέστη.